Καλώς ήρθατε στο GamePanGR σε ακόμη ένα ρετρό επεισόδιο και συγκεκριμένα το τελευταίο επεισόδιο του Medieval Resurrection. Λοιπόν, πάμε για την τελική αναμέτρηση τώρα με τον Ζαρογκαίο, τον Ζάρογκ. Αλλά πριν από τον Ζάρογκ θα πάμε για μια αναβάθμιση. Πάμε να φουλάρουμε λίγο, τι? Μην μας πιάσει στον ύπνο ο Ζάρογκ. Ναι, maybe κάτι. Hello, stranger. Nice bit of shmata. Θα χρειαστούμε πολύ από αυτό. Άντε να φουλάρουμε και τον κεραυνό. Ένα. Αυτά. Ωραία, πάμε. Είμαστε full για full. Και πάμε. Ζάρογκ. Να έχουμε βιντεάκι. Αρχικό. Ο δύσπιστος δράκος εδώ δεν πιστεύει ότι φτάσαμε ως εδώ. Μας το λέει ξεκάθαρα. Λοιπόν, μας στέλνει ο Ζάρογκ, επειδή είναι κοτούλα και ο λίγο τη Λούγκρας, στέλνει τα μήνια του να με αντιμετωπίσουν. Εγώ όμως τώρα, επειδή δεν θέλω να έρθω σε επαφή μαζί τους. Από μακριά. Ένα λεπτό. Μας πάρει λίγη ώρα. Δεν θέλω να χάσω καθόλου ενέργεια πριν πάω στο Ζαρογκαίο. Έλα. Ξέρεις τι, καλύτερα το Heroes Magic, γιατί δημιουργεί και ένα μικρό οστικό κύμα. Έλα, θα μου κάνεις κολλήματα. Σαν χλαμάρα. Στο τελευταίο επεισόδιο, ρε. Δεν τρέπεσαι λίγο, άνανδρε. Αν είχε και στόχο αυτό το παιδί, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Ωραία, καλά τα πάμε. Πολύ καλά, παραλίγο να πέσω μέσα στη λάβα. Ωραία. Όχι ρε, την έκανα. Εντάξει, είπα θα γίνει. Γύρω γύρω όλοι. Στη μέση ο ηλίθιος. Έλα, μια τελευταία. Τέλος. Σπαθή είπα. Ναι, ο ηλίθιος γελάει. Κάτσε να το κόψω, μη μου ρίξει κανένα πνευματικό. Τώρα έχω τη σκελετή. Εντάξει, ευκολάκι. Έλα τώρα. Δεν πρέπει να χάσω φιάλι. Αρέσει χαμένε εσύ. Έλα, ξαναγέλα ηλίθιε, ξαναγέλα. Ωπα. Κόψτο να, μωρό το βλάκα, κόψτο να. Α, λοιπόν, έχουμε ένα δεύτερο μποσάκι. Αυτός πρέπει να είναι ο αδερφός του Ζάρογκ, μάλλον. Αυτός τρέχει γύρω γύρω και κάθε φορά που καλπάζει τότε του τις ρίχνεις. Έλα παλιό ζελέ. Μη καλπάζεις, αυτό είναι κακό. Yeah.
Έλα, μη κολλάς ρε γαμώτο τώρα. Σαχλαμάρα. Τέσσερα. Τέλος, η πρώτη του προσπάθεια. Κάνε έτσι παλιολούβρε, κάνε έτσι. Τώρα γίνεται λίγο δυσκολάκης. Πρέπει να τον αποφεύγω. Λέει να αποφεύγεις τις κινήσεις του και τότε θα αρχίσει να καλπάζει. Ωραία, εντάξει, καλό αυτό. Έλα, εντάξει, την πρώτη φιάλη θα τη χάναμε έτσι κι αλλιώς. Ζελεδάκο, τι γίνεται? Έλα. Ωραίος, πολύ ωραίος. Είσαι παιχτούρι μεγάλο. Έλα, έλα. Το κορίτσι και το άλογο. Έλα, κάνε επίθεση. Έλα, φλόροντα. Όχι, σε μαχαίρωσα τώρα. Ναι. Ψόφα. Δύο φιάλες, παρακαλώ. Ή τρεις, πόσες έδινε. Μία. Δύο. Λοιπόν, τέλος και αυτή η μάχη. Τώρα έχουμε άλλη μία. Μισό λεπτάκι. Να δείξουμε το τζουτζέ, το φλόρο. Η οποία, στην οποία μάλλον, δεν μπορώ να πάρω μέρος. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι με αυτό που κρατάει το Anubis Stone. Και καλά. Και να δίνω ενέργεια στους παίχτες μου. Εδώ μπορεί να παίξει και fast forward, γιατί είναι σαχλαμάρα αυτό το πράγμα. Ρε εσύ τι λες τώρα ρε. Μας πήρανε φαλάκι. Βάρα βρε άχρηστε. Βάρα να μην πάρω κανένα σπάθι και εκείνη της τρελής. Λοιπόν παιδιά, αυτό είναι βλακία, θα τον αφήσω να σκοτωθεί. Και μάλλον είναι game over. Game over. Έτσι δεν είναι? Αχα, ένας μίζερ βίγκαν χείρο, βρε στο διάλος. Ναι, έχασα. Έλα ρε γαμώτο, τι μαλακιά είναι αυτή τώρα. Αυτό είναι σαν χλαμάρα μεγάλη. Restart level. Ναι, are you sure? Yeah. Αυτό είναι σαν χλαμάρα. Όχι ρε πάλι από την αρχή. Λοιπόν πάμε στο fast forward πάλι. Μέχρι να φτάσω στο ίδιο σημείο.
Λοιπόν, φτάσαμε. Φτάσαμε που να μην φτάναμε. Το κακό είναι ότι χάνω ενέργεια. Και από ό,τι βλέπω πάλι θα ξαναχάσω. Γιατί οι παίχτες του Ζάρογκ είναι ντοπαρισμένοι. Στο κέντρο παρακαλώ. Έλα, έτσι. Συχαμένε, συχαμένε, στην άκρη, εδώ, εδώ, χτύπα τον το... Μυπώ. Έτσι. Πω πω, χάνω τις φιάλες σαν νεράκι φεύγουν. Σκίστε τους ρε, ένας αν φύγει τελειώσαμε. Α, ωραία. Έλα, 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 έλα. Ένας από αυτούς δεν μπορεί να πέσει. Όπα, εντάξει. Θα τσεμποδίσω εγώ. Μη φύγετε από εδώ. Αυτό είναι ό,τι πιο άδικο έχω δει σε παιχνίδι. Ένας δεν έχει πέσει από τους δικούς του. Οι δικοί μου έχουν φύγει όλοι ασάλιωτοι. Ναι. Έχασα πάλι. Εντάξει, το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να κόψω, να το περάσω. Για τα λέμε. Ναι ρε.
Ναι ρε! Ναι μωρή άρρωστη! Επιτέλους! Μία ώρα και 53 λεπτά αργότερα, μετά από άπειρες προσπάθειες, μετά από πάρα πολλές ήττες. Είχε κολπάκι βασικά, έπρεπε να δίνω ενέργεια σταθερά χωρίς να περιμένω πρώτα να τραυματιστούν οι τζουτζέδες αυτοί. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στην τελευταία του μορφή, του γελίου του Ζάρογκ, ο οποίος γίνεται κόμπρας. Πανεύκολος, γέλιος, δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο είναι παιχνιδάκι. Έλα, μη κολλάς. Μη κολλάς. Ωραία κόλλημα. Εν τω μεταξύ λέει 61 FPS, 59, 60, αλλά... Τι κολλάει τώρα. Όχι ρε γάμο το. Κοίτα τώρα που... Πίσω δεν μπορώ να το γυρίσω. Δεν πρόκειται να το περάσω. Όχι ρε γάμο το. Τέλος πάντων, κάνει τρεις επιθέσεις. Η μία είναι κατά μέτωπον επίθεση. Και μόλις ανοίξει το στόμα, πρέπει να το χτυπήσω το στόμα. Πέφτει η ουρά κάτω. Χτυπάω την ουρά και έτσι τελειώνει το παιχνίδι. Η δεύτερη του επίθεση είναι. Φτύνει δηλητήριο. Και η τρίτη του επίθεση είναι. Δημιουργεί ένα σεισμό, ένα οστικό κύμα. Το οποίο είναι πανεύκολο να το αποφύγω. Λοιπόν, τώρα θα αναγκαστικά επειδή κολλάει. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Εγώ θα το παίξω έτσι όπως μπορώ. Αλλά εδώ εσείς θα το δείτε σε fast forward. Τελείωσε το παιχνίδι, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Με 50% ζωή την έβγαλα, αλλά δεν ήταν αυτό τόσο δύσκολο. Και μου το έφτασα, ας πούμε, εκεί πέρα. Το έχασα πριν τα φασγκούλια. Τέλος πάντων, Curse You Fortescue. Να δούμε το βιντεάκι εδώ πέρα, αναγκαστικά πρέπει να το δούμε, γιατί είναι το τελευταίο. Έχει ματώσει. Δεν πειράζει, μαύρο αίμα έχει. Κρίμα που δεν μπορούμε να έχουμε ήχο. Γιατί εδώ πέρα ο Dan Baker, όχι Dan Baker. Ναι, νομίζω Dan Baker λέγεται. Θα μας έκοβε τα οπίστια. Κάτι λέει εδώ πέρα για παραδόσεις και κάτι τέτοια. Και εδώ που ετοιμάζεται για την τελική του... Α, όχι, την κάνει βασικά την κίνηση του, ναι. Καταστρέφει το ίδιο το παλάτι. Τόσο άχρηστος, τόσο άχρηστος. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο και καταστρέφεις το παλάτι σου, ρε. Γελίε. Έτσι. Καταστρέφεται το παλάτι, ο Νταν τα έκανε πάνω του. Μπλονζόν, χτύπημα στο κεφάλι. Ανέστητος και το άγαλμα λιώνει το Ζάρογκ. Και έτσι τελειώνει βασικά ο Ζάρογκ. Ωραία, αφού σκοτώθηκε όμως ο Ζάρογκ, λύθηκαν τα μάγια. Κάποια μάγια, δεν ξέρω.
Και ο μικρός βοηθός που ζούσε μέσα στο κεφάλι του Νταν ελευθερώθηκε. Ωραία, ζει ο Νταν. Ναι, πάει τώρα να πάρει τον Νταν πριν καεί, πριν γίνει ψητό κόκαλο. Έκρηξη. Όχι, δεν είχε έκρηξη. Και τώρα πηγαίνουμε στο... Α, όχι, ναι. Αφού λύθηκαν τα μάγια, επιστρέφουν και οι ψυχές στους χωρικούς. Να, το καθυστερημένο παιδάκι με το τσεκούρι και ο μπαμπάς μαζί ο σούπερ καθυστέρας. Και η μαμά η κυρία Βυζαρού. Α, γυρνάμε πίσω στο dance script. Από εκεί που ξεκινήσαμε. Θα πάει να αναπαυτεί μια γεγαλή, ο Νταν. Ωπα, αυτός είσαι. Ωραία. Τελειώσαμε. Α, όχι, τώρα ναι. Πάμε στο Hall of Heroes. Εκεί όπου ανήκει ο Νταν Φορτισιού. Βλέπουμε εδώ έχουν ετοιμαστεί για τσιμπουσάκι γερό οι θεοί. Μόνο εμένα περίμεναν βασικά. Ορίστε, απέκτησα και το δικό μου άγαλμα τώρα. Ζήτω, μια πρόποση. Χουρά. Ναι. Ωραίο αυτό το αστιακί. Τέλος. Τέλος. Αυτό ήταν το Medieval, με τη Evil, το Resurrection, για το PSP. Το έπαιζα μέσα από emulator για το PSP. Το PPSSPP. Αν δεν το πει σιγά θα σε μπερδέψει σίγουρα. Λοιπόν, αν σας άρεσε τώρα το σημερινό επεισόδιο και γενικά όλο το παιχνίδι, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι αν θέλετε να δείτε κι άλλα. Και άλλα τέτοια παιχνίδια εννοώ. Και μοιραστείτε το σημερινό επεισόδιο. Συνεχίζει το κόλλημα εδώ. Πάρτε και το Medieval σε επιγραφή. Και κυρίες και κύριοι, σπινιδές και παιδιά όλων των ηλικιών, από μένα τον Dan Fortescue και το Σάρογκο ο οποίος πολιτοποιήθηκε. Γεια σας, τα λέμε την άλλη Παρασκευή με καινούριο ρετρό παιχνιδάκι. Τσάω!